μπορεί να βρεθούν εκεί πέρα. Αυτοί όχι. Δεν ξέρω τι προβλήματα έχουν, γιατί δεν πάει. Η ομάδα είναι η ίδια με τη περσινή του ομάδα. Έφυγε ένας ποδοσφαιριστής μόνος από την περσινή ομάδα και δεν μπορεί να πάρει αποτελέσματα. Δεν γνωρίζω το λόγο. Πρώτα τελευταίο ο Βαθύλακος που πέρσι πρωταγωνιστούσε έπαιξε στον Μπαράζ για την άνοδο στην Α1. Και φέτος βλέπουμε θα δώσει μεγάλο αγώνα για να παραμείνει στην Άλλαξαν πολλά και εκεί. Είμαστε σε μια οικονομική κρίση. Το χειρότερο, η οποία στενεύει. Από ό,τι έμαθα, ψάχνουν να πάρουν ποδοσφαιριστές τώρα. Μήπως βρουν κανένα δυο ποδοσφαιριστές το Δεκέμβριο, μήπως σώσουν την παρτίδα και τέτοια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση. Όπως επίσης και τελευταία νίκη είναι ο Χουρούδας με ένα βαθμό, μια ισοπαλία. Πρωταγωνιστούσε νίκη. Και 9 ήττες. Πρωταγωνιστούσε, να σας πω κάτι για την Χορούδα. Όταν πρωταγωνιστούσε ο Χορούδα και είχε ξένους παίκτες, πήγαινα στο γήπεδο 50 άτομα και τώρα, μα πάτε, μπορεί να έχει και 200 άτομα γιατί είναι όλα δικά τους παιδιά και πηγαίνει ο κόσμος. Είναι δικά τους παιδιά. Άσχετα αν η ομάδα δεν είναι σε καλή κατάσταση. Και αυτό είναι μεγάλο κέρδος, έτσι. Και μόνο που φέρνουν κάποιο κόσμο στα γήπεδα να έχει τα δικά τους παιδιά. Καλά είναι να έχει τα δικά σου παιδιά, αλλά να είναι και αξιόλογοι ποδοσφαιριστές. Πολύ ωραία. Ναι. Εδώ ένα μήνυμα που ήρθε, δάσκαλα, λέει, ο αξιός Ανατολικού έχει μεγάλη ιστορία αλλά μικρούς παράγοντες. Από ό,τι μάθαμε εκεί, κάποιο παράγων του αξιού Ανατολικού διαμαρτυρήθηκε στο διαιτητή στο ημίχρονο λέγοντας πως δεν μπορεί το κάθε καφενείο να έρχεται εδώ και να μας παίρνει τη νίκη. Όπως μας μετέφεραν από την ομάδα του ΠΑΟΚ Κιμήνου Μαλγάρων, εάν υπόθηκαν αυτά τα πράγματα, πιστεύουμε ότι δεν είναι σωστά. Τώρα, καμιά ομάδα δεν είναι καφενείο, καμιά ομάδα δεν είναι τυχαία. Όλες έχουν τη δική τους ιστορία, άλλες ομάδες μικρότερη ιστορία, άλλες μεγαλύτερη. Και καλό είναι αυτές οι εκφράσεις να αποφεύγονται. Ευάγγελε. Εννοείται. Εντάξει, κάθε φορά κάτι μπορεί να γίνει, όλοι μας που είμαστε στα γήπεδα μπορούμε να έχουμε τροφή από κάποιο πράγμα που θα γίνει για να βγούμε να πούμε πολλά. Το θέμα είναι να ξέρεις πότε θα μιλήσεις και τι θα πεις, να κρατάς το στόμα σου. Όταν δεν μπορεί να προσβάλλεις τον καθένα με το παραμικρό και να δημιουργείς προβλήματα. Εντάξει. Και κάποιες εκφράσεις είναι λίγο ανεπίτρεπτες. Οποιοςδήποτε μπορεί να πει ό,τι θέλει. Γίνονται πράγματα τα οποία μπορεί να σε προκαλέσουν να πεις οτιδήποτε. Για την άλλη ομάδα, τον Αμπελοκήπο, την ΑΕ Αμπελοκήπο που πέρσι έπαιζε στην Α1, Ευάγγελε, δεν μας έκανες μια κρίση. Κοιτάξτε, και αυτή είναι νεαρή τέτοια. Κάποια στιγμή άκουσα και τον πρόεδρο του Τριαντάφυλλο του Πουρσανίδη να λέει ότι έχουμε όλους τους ποδοσφαιριστές μας κάτω από 22 χρονών. Είμαστε με μικρό μπάζ και τέτοια. Έχουν έναν 40. Όντως τον Τάρτσαλη του Αποστόλη. Ακόμα δεν είναι Απόστολος. Απόστολος μπήκε και δύο παιχνίδια και όλο που πήραν στο τέλος. Και εγώ τώρα τον Γρηγόρη το Δεκέμβριο. Παλίκαρος. Πολύ καλό παιδί, καλός ποδοσφαιριστής. Έβαλε τον γκολ την προηγούμενη εβδομάδα στο 90 που κερδίσανε και τώρα πάλι. Βαγγέλη, θα το φέρω. Ναι, ναι. Δήλωσε επιθυμία. Είναι και αυτή και ο Κώστας εκεί. Ιερά τέρατα είναι αυτή. Ναι, ναι, κάνει πολύ καλή δουλειά. Με νεαρούς ποδοσφαιριστές και αυτοί έχουμε αρκετά κοινά με αυτή την ομάδα. Μάλιστα. Από ό,τι βλέπουμε, από ό,τι παρατηρώ, κύριε Θωμαίδη, οι ομάδες των Αμπελοκήπων που κάποτε πρωταγωνιστούσαν στην Α1, τώρα ακολουθούν μια πτωτική, θα λέγαμε, πορεία, καθαρά και μόνο, όχι αγωνιστική, βαθμολογικά. Οι δύο ομάδες των Αμπελοκήπων είναι από την Α1 στην Α κατηγορία. Ο Βοράς Αμπελοκήπων βλέπουμε είναι στην τελευταία θέση κατά τα φαινόμενα, γιατί ο κύριος Χαρτινής το έχει ξαναπεί αυτό, έχει 4 βαθμούς. Άντε και σώνε το Βοράς, ποιος θα πέσει. Έχει μια νεανική ομάδα. Εντάξει, ο Γιώργος το είπε την τέταρτη αγωνιστική. Τώρα φτάσαμε στην 11η, μπορεί να αναθεωρήσει. Έχει προβλήματα ο Νίκος εκεί, ο Παπαδόπουλος. Έχει προβλήματα πολλά. Είδα ότι η ομάδα δεν ήταν κατώτερη από εμάς, είχε πεπειραμένους μέσα. Έχει παίκτες πεπειραμένους. Είναι ακριβώς εκεί που και αυτός βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις. Θα δώσει αγώνα για να παραμείνει φέτος. Βλέπουμε ότι είναι σε μια κάμψη βαθμολογική, δεν θα πω εγώ αγωνιστική. Γιατί προτιμώ να έχεις νεαρά παιδιά και εσείς στην Α κατηγορία παρά ο Βόρας πέρυσι με όλους τους μισθοφόρους και τους καλοπληρωμένους παίκτες, χτυπούσε άνοδο. Έτσι δεν είναι, πέρυσι. Ναι. Και φέτος βλέπεις, έχει πέσει αμαχητή σχεδόν. Αμαχητή βαθμολογικά πάντα. Βρίσκονται σε μια βαθμολογική κάμψη οι ομάδες των Αμπελοκήπων. Η διαφορά είναι, όλη η ιστορία είναι όταν δεν θα υπάρχουν τα χρήματα, αν υπάρχουν από πίσω ακαδημίες να μπορέσουν να πλαισιωθούν στη μεγάλη ομάδα. Να έχει παίκτες από πίσω. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Εγώ τώρα σας είπα, ανεβάζω 6 παιδιά από το παιδικό. Ναι, ναι. 96 γεννηθείς. Τους ανεβάζω για προπονήσεις φέτος. Του χρόνου θα κάνω προετοιμασία μαζί μου. 6 παιδιά. 15χρονοι δηλαδή. Σήμερα θα πήγα του ΣΥΔΑ, κερδίσανε 5-2 την Ακαδημία του. Πήγα του ΣΥΔΑ, τους βλέπω στα παιχνίδια. Τους παίρνω προπονήσεις, μία προπονήση 14 χρόνων. Από φέτος, του χρόνου για να τους έχω. Τώρα, ο Αστέρας Αμπελοκήπων όμως και έχει μια Ακαδημία που έχει 120 παιδιά, 140. Ο Βοράς δεν λειτουργεί σωστά η Ακαδημία του. Και τα έχουν παρατημένα και εκεί. Και οι άλλες ομάδες των Αμπελοκήπων πρέπει να δώσουν όλες οι ομάδες βάση σε αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται διαφορετικά.
Να σας πω κάτι. Λέμε τώρα ότι υπάρχουν, φεύγει αυτός που βάζει τα λεφτά στη Χαλκιδόνα του χρόνου. Και δεν υπάρχει, γιατί η Χαλκιδόνα πριν 3-4 χρόνια δεν είχε τίποτα. Δεν έβαζε κανένας ούτε μία δραχμή και είχε φτάσει εκεί που είχε φτάσει. Τι θα γίνει. Πρόθυρα της γάμα κατηγορίας έφτασε. Πες μου, Γιάννη, τι θα γίνει αυτή η ομάδα του χρόνου. Οποιαδήποτε Χαλκιδόνα μιλάω. Να σου πω τι θα γίνει. Ναι, θα βγει. Λέμε τώρα θα αποτελείται ναι. από 35χρονους, 40χρονους και 45χρονους ποδοσφαιριστές. Γιατί από το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο. Του χωριού. Ναι. Από θα εκεί. Κατεβάσουν αυτούς για να συμπληρώσουν δεκάδα. Για να συμπληρώνουν και να κατεβαίνουν. Θα και πέσει να ομάδα. Να κατεβαίνουν να παίξουν έστω και στη β' κατηγορία. Θα πέσει ομάδα πάλι. Το έχουμε δει αυτό το έργο. Γι' αυτό είναι το κρίμα, είναι κρίμα για τη Χαλκιδόνα και την κάθε Χαλκιδόνα που έχει τόσους κατοίκους. Να μην έχουν ακαδημίες, δεν ξέρω πώς λειτουργούν. Αν ξεκινήσαν πάλι, κάποτε όλη η περιοχή πήγανε τα παιδιά τους να κάνουν προπόνηση στη Χαλκιδόνα. Ναι, ναι. Άμα δεν δώσουν βάση εκεί πέρα σε αυτό το κομμάτι, είναι τελειωμένοι. Θα αντέξουν ένα χρόνο, δύο χρόνια, όσο θα υπάρχει κάποιος να τα βάζει. Ακριβώς. Όταν τελειώσει αυτός, έχει τελειώσει και η ομάδα. Πήγε το μικρό μοναστήρι τώρα, παίζει ο Διονύσης ο Αλμπανίδης και ο Καρκαμάνης του Διονύση να σταθεί η ομάδα, να ξαναγίνει από την αρχή μια βοήθεια ή τέτοια. Mm. Α, τα παιδιά από το χωριό είναι ένα εδώ στα Γιάννητσα, δύο στην Αλεξάνδρεια, τρία εκεί. Έχουν φύγει όλα. Ναι, μα εντάξει, είναι δύσκολο. Προσπαθούν πάλι να τα ξαναμαζέψουν τα παιδιά για να κάνουν μια αξιοπρεπή ναι, ομάδα ναι, 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 ναι. σε οποιαδήποτε κατηγορία. Δεν υπάρχει άλλη λύση, δεν έχει άλλη λύση. Το ίδιο κάνει και ο Γιώργος Σοφίνικα από Λίχνης, το ίδιο αρχίζουν κάνουν οι περισσότερες ομάδες. Έχουν βρει αυτό το πράγμα και να σας πω κάτι. Εγώ ξέρω. Ήδη δύο ομάδες φέτος που υπήρχε κάποιος να μπει να δώσει λεφτά να κάνει την ομάδα και δεν θελήσαν οι παλιοί παράγοντες και δεν τον αφήσανε. Δεν θέλουν οι παράγοντες πλέον. Δηλαδή, αν έρθει αυτή τη στιγμή κάποιος στον Αστέρα Μπελοκήπων και πει του χρόνου θα βάλουν 200.000 βγάλει την ομάδα, δεν θα τον αφήσουν. Δεν θα τον αφήσουν. Δεν θέλουν. Τι να κάνουν. Θα γίνουν για ένα χρόνο και μετά πάλι ξανά από την αρχή. Είναι αλήθεια αυτό. Να πάλι από την αρχή. Βαγγέλη, στην Πολύχνη πληγώνονται. Αλλά πληγώνονται, λέω, μέσα από το πλήγωμα. Η Πολύχνη έχει δύσκολο κόσμο. Έζησα ναι. εγώ εκεί πέρα μια χρονιά ναι, με ναι. τον Περικλίνο Αμανατίδη ναι, ναι, μαζί. Ναι, ναι. Είναι δύσκολος ο κόσμος, είναι απαιτητικός, είναι τέτοιος. Ναι, ναι. Αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά. Κάνω λίγο υπομονή. Αυτοί οι παλιοί θέλουν να κάνουν νέες γενιές. Θα κάνει υπομονή και όταν τα παιδικά τη παιδιά θα βγάλουν την ομάδα, τότε θα είναι στο γήπεδο 1000 άτομα πάλι. Τι είπε. Όχι, ένα μήνυμα εκεί λέει: το Muppet Show του αεροτεχνικού ποδοσφαίρου προσφέρει άφθονο γέλιο. Λέει γιατί είναι για γέλια και οι δυο τους. Τώρα τι εννοεί, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ασχολούμεθα με αυτά. Δεν ασχολούμεθα με αυτά. Τώρα κάπου πάει το μυαλό μου. Μην πάει, να μην πάει το μυαλό σου πουθενά. Ευάγγελε, τι θα ήθελες να πεις. Άστα παλικάρια. Αυτό το πράγμα. Αυτό που είπε ο Βαγγέλης. Λέω: η Πολύχνη κάποια στιγμή που θα βγει με τα δικά της τα παιδιά θα ξαναμαζευτεί ο κόσμος και θα τη χαίρεται πιο πολύ. Μάλιστα. Έτσι είναι. Πολύ ωραία. Ένα μήνυμα λίγο μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί βάζουν παππούδες λέει και όχι νέους παρατηρητές στα παιχνίδια της Εψημή. Κοίταξε Γιάννη, αυτό είναι θέμα του Προέδρου των Παρατηρητών. Με το που υφίσταται διοικούς επιτροπή, η δουλειά γίνεται στο γόνατο. Εντάξει. Μάλιστα. Δεν λέμε ότι δεν προσφέρουν οι σύμβουλοι που είναι σαν διοικούς επιτροπή, αλλά όλο το μυαλό είναι στους αιρετούς που θα έρθουν και θα προσφέρουν παραγωγικά. Γι' αυτό έχει μια αρνητικότητα ένωση. Εγώ, αν ήμουν πρόεδρος των παρατηρητών, θα σταματούσα τις ηλικίες. Θα τους περνούσα από εξετάσεις γιατρών και θα προωθούσα νέα παιδιά, Βαγγέλη. Γεώργιε, να κάνουμε λίγο ένα, όχι ένα διάλειμμα, να ακούσουμε. Έχουμε μια τηλεφωνική παρέμβαση. Ναι, ναι. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα Γιάννη, είμαι ο Γιάννης Γιαννουλάκης. Ο καλώς τον κύριο Γιαννουλάκη. Τι κάνετε, κύριε Γιαννουλάκη. Πολύ καλά, κάθομαι και σας ακούω και συγχαρητήρια σε όλους σας και στον καλεσμένο σας, τον κύριο Θωμαίδη, που δείχνει μαχητής μεγάλος. Ευχαριστώ. Μεγάλος μαχητής, έτσι. Έτσι δείχνει για το στυλ του και φαίνεται και από τα λεγόμενά του. Και μπράβο του και ειδικά αυτό που είπε για τους πιτσιρικάδες, το ίδιο κάνει και ο δικός μας ο προπονητής. Προωθεί συνέχεια μικρούς. Δεν τον ενδιαφέρει συγκομιδή δύο βαθμών, τον ενδιαφέρει να φτιάξει μια ομάδα που να είναι έτοιμη κάποια στιγμή, όπως το λέει αυτός. Από κάποια στιγμή σιγά σιγά δύο πιτσιρικάδες από την Ακαδημία που αυτό δεν το έχουν οι μεγάλες ομάδες. Σιγά σιγά προωθεί. Έτσι και εμείς αύριο στο ντέρμπι, στο κλασικό της Καλαμαριάς, θα έχουμε δύο πιτσιρικάδες από την Ακαδημία. Θα σας δω αύριο. Να στείτε να μας δείτε κύριε Χαριτονίδη, όλοι είναι πρόσεκτοι και καφέ και σουβλάκια και λέμε που δεν κυλάει. Συγγνώμη, συγγνώμη. Κύριε Γιαννουλάκη. Αν έρθουμε αύριο με τον κύριο Χαριτονίδη εκεί στο πλαστικό της Καλαμαριάς, τουλάχιστον ένα καφέ θα μας προσφέρετε. Και καφέ θα έχει και σουβλάκια θα έχει. Τα χρωστάει ο Βουτσάς, δεν τα κερνάει εκείνος, δεν πειράζει. Ο Βουτσάς είναι Golden Boys, κύριε Γιαννουλάκη. Είναι παραγούντας. Είστε πρόσεξοι όλοι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Επίσης, ευχαριστούμε και για τα καλά λόγια που είπε και ο κύριος Χαριτονίδης για τον Απόλλον Καλαμαριάς.
και δείχνει ότι είναι μισός Πολύχνη, μισός Καλαμαριώτης είναι. Τα παιδιά μου είναι σκέτα Καλαμαριά. Η κόρη μου είναι μικρή, η μεγάλη είναι Πολύχνη. Δεν πειράζει, όποιος είναι ας μένει στην Καλαμαριά. Σας αγαπάω, σας αγαπάω γιατί με αγαπάτε. Εμείς τον αγαπάμε. Λοιπόν, και πάλι συγχαρητήρια. Συγγνώμη, κύριε Γιαννουλάκη, εάν έρθει ένας μεγαλομέτωχος και ζητήσει την ομάδα σας, δεν θα τη δώσετε? Όχι, δεν τη δίνουμε πουθενά. Ο Μέντεκας ανήκει σε εμάς όλους, στους Καλαμαριώτες. Εμείς τη φτιάξαμε μόνοι μας, εγώ, ο κύριος Μεντεκίδης, ο κύριος Μπαλασόπουλος, ο κύριος Χατής, η μάνα του Λόχου το λέμε. Να σας πω κάτι, από τις 7 η ώρα με τον κύριο Χατή πήγαμε και πλέναμε ρούχα και φύγαμε 11 η ώρα, να το ξέρει ο κύριος Χαρτονίδης, λίγο πριν αρχίσει η εκπομπή. Και αν δεν ήταν η εκπομπή, θα μέναμε ακόμα λίγο να τα σιδερώσουμε κιόλας. Εγώ θα έλεγα φέτος στην Ένωση που θα βραβεύσουν άτομα τα οποία είναι τα λεγόμενα αθλητικά τρεχαντήρια, φροντιστές. Και ο κύριος Γιαννουλάκης που είναι η ψυχή του Μέντεκα Καλαμαριάς Γεωργία, έτσι, όχι, γιατί όχι. Όχι, δεν θέλω επένους, αφήστε με, έχει άλλους πιο πολύ από μένα. Έχει άλλους όπως λέει, θα έρθει η σειρά του μετά, μην το βραβεύσουν τώρα και κουραστεί μετά, λοιπόν, και δεν προσφέρει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια στην ομάδα του κύριου Θωμαίδη. Να είστε καλά κύριε Γιαννουλάκη, και αύριο, αύριο θα τα πούμε από κοντά στο ντέρμπι με την Ελλάδα. Ναι. Τα χαρτιά τα έστειλε για ειδική αναγνώριση. Τα χαρτιά τα στείλατε για... 31 Δεκέμβρη είναι. Τα έστειλα. Με την αναγέννηση Αγίου Ιωάννη, η οποία είναι πρωτοφόρα. Ό,τι θέλεις να τα κάνω. Δεν πειράζει, δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Θα δούμε. Μάλιστα, ωραία. Ένα παιχνίδι είναι και τίποτα άλλο. Έγινε κύριε Γιαννουλάκη, ευχαριστούμε πολύ, καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας. Γεια σου Γιάννη. Είπαμε για τους παρατηρητές. Είπαμε για τους παρατηρητές. Το μήνυμα έλεγε. Γιατί δεν βάζουν οι παππούδες και όχι νέους παρατηρητές στα παιχνίδια της Εψημή. Κάποτε η Ένωση τιμήσε ένεκε και λόγω της εμπειρίας των ανθρώπων έβαζε μεγάλα άτομα. Σήμερα την εμπειρία αυτή την έχουν και μικροί, γιατί διαβάζουν, έχουν αυτά τα καινούρια μηχανήματα, είναι μπροστά. Να βγάλουν και ένα χαρτζηλίκι οι μικρότεροι. Έχουν λέει και για να σταματήσουμε ευγενικά, Βαγγέλη, τους μεγαλύτερους, ας περάσουμε από γιατρούς για τα μάτια τους, για την υγεία τους και για αυτά. Δεν είμαι κακός απέναντι στους μεγάλους, και εγώ μεγάλος είμαι, 60. Και εγώ ήθελα να είμαι γυμνασίος, αλλά είναι ντροπή στην ηλικία αυτή να είμαστε. Ήδη η ΕΠΟ τους παλέμαχους. Για ποιο λόγο λέει τους κόβει από τα 63 και πάνω. Τους κρατάει αυτούς και δεν βάζει νέους παρατηρητές. Να πάνε να πάρουν και ένα μεροκάματα, να προσφέρουν κιόλας. Ένα γενικό πνεύμα, οι άνθρωποι αυτοί να προσφέρουν, γιατί είχαν εμπειρία. Και δεν υπήρχαν τότε οι μικροί, δεν ερχόταν κοντά στον αθλητισμό. Τώρα, επειδή θέλουν και ένα χαρτζηλίκι μικροί που δεν το βρίσκουν αλλού, Βαγγέλη, τρυπώνουν εκεί και άρχισε αυτή η αντιζηλία. Άρα, τώρα πρέπει να κάνουν έναν κανονισμό εσωτερικό μες στην Ένωση και να πούν προϋποθέσεις για να είσαι παρατηρητής, να έχεις βγάλει το γυμνάσιο το λιγότερο, να μπορείς να κάνεις έκθεση, να έχεις περάσει από γιατρούς. Μισό λεπτό, Κώστα, μισό λεπτό λίγο, σε παρακαλώ. Γεώργιε, ένα άλλο μήνυμα εντάχει. Αυτό το απαντήσαμε, το σχολιάσαμε. Εάν δικαιούται ο διευθυντής των γραφείων της Εψημή, ο κ. Πουρσαλίδης, ενώ λέει είναι μισθωτός και μάλιστα υψηλόμισθος, να παίρνει και οδηπορικά. Κοίταξε. Η παράταξη του κυρίου Σχιζοδήμου, από ό,τι μάθαμε, είναι καθέτος αρνητική στα οδηπορικά αυτά. Δεν πρέπει λέει να τα παίρνει. Επ' αυτού. Να σου πω τη δική μου. Εντάχει όμως για να μην πλατιάζουμε. Γρήγορα. Όταν γίνονται γενικές συνελεύσεις και μιλάμε για θέματα οικονομικών απολογισμών, κανένας δεν σηκώσει το χέρι για να πει για τους εργαζόμενους ότι παίρνουν επιπλέον οδηπορικά από τους μισθούς. Άρα δεν θέλω εντυπώσεις αυτή τη στιγμή και πρέπει να σεβόμαστε τους εργαζόμενους. Μεθαύριο, όταν μπουν σαν αιρετοί, θα τους πούμε: κοιτάξτε, παιδιά, δεν έχετε οδηπορικά, έχετε μόνο το μισθό. Τώρα αυτά είναι περισσότερο για εντυπώσεις. Μάλιστα. Λέω